Κόκκινος και πορτοκαλί συναγερμός έχουν σημάνει σε διάφορα μέρη της Ιταλίας, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν τρομακτικές πλημμύρες. Στην περιφέρεια Εμίλια Ρωμάνα υπάρχουν αναφορές για ένα νεκρό. Ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα ορμητικά ύδατα. Στην Τοσκάνη, τα ποτάμια υπερχείλησαν με αποτέλεσμα κάτοικοι οικισμών να ακυρώσουν όλες τις δραστηριότητές τους για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και αυτή την εβδομάδα. Καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν και την κεντρική Γαλλία. Αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα. Πάνω από 2.300 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έλαβαν χώρα σύμφωνα με τις γαλλικές υπηρεσίες.